Γιάννης Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Μητρίου Θεσσαλονίκη. Για το πάγωμα των ασφαλιστικών σφόρων, τι σας είπε? Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε ότι θα υπάρξει σχετική ρύθμιση που μπορεί να αναγκαστεί και στα πλαίσια της ομιλίας του ΣΚΙΒΕΤ σχετικά με το πάγωμα των ασφαλιστικών οπειρών. Εκείνο που μας είπε βέβαια για τον ακατάστατο κοινωνικό λογαριασμό, ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση. Ίσως την τρίτη αξιολόγηση το θέσει η ελληνική πλευρά και αν το δεχτούν οι θεσμοί, θα υπάρξει τότε η σχετική ρύθμιση. Επίσης αναφέρθηκε στην υψηλή φορολογία ότι στο επόμενο διάστημα είναι αδύνατο να ομοιωθεί, αλλά υπάρχει μια πρόβλεψη σχετικά μόλις κλείσει η τρίτη αξιολόγηση να υπάρξει μείωση από το 29% στο 26%. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι ο κύριος Χαρίτσης εξήγηλε σχετική ρύθμιση που αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς στο σύνολό του. Και βέβαια αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια έκρηξη όσον αφορά το παραεμπόριο και την παραοικονομία, αλλά και, την αδήλωτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πιστεύουμε ότι από αυτά που μας είπαν οι υπεύθυνοι υπουργοί θα πάμε έτσι για πολλά χρόνια σαν οικονομία. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός επίσης στην καλή πορεία της οικονομίας, στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και στη μείωση της ενεργίας. Βέβαια, αυτό δεν φαίνεται στην πραγματική οικονομία, αυτό πρέπει να το πούμε εμείς. Συνεχώς οι επιχειρήσεις που κλείνουν σε εμάς είναι περισσότερες από αυτές που ανοίγουν. Μάλιστα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου έκλεισαν κάθε μέρα 1,9 επιχειρήσεις και άνοιγαν 1,2. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αρνητικό πρόσωπο όσον αφορά το κλείσιμο και το άνοιγμα των επιχειρήσεων.